Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Οι εξελίξεις τρέχουν και είναι εδώ δίπλα μου ο Γιάννης Ολοβέρδος, φίλος, συνάδελφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δυτική Αθήνα. Και χρόνια πολλά στους μπάμπηδες, έτσι, στο θάνατο της Χαραλαμπίας σήμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, ακριβώς. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν και από μένα στους εορτάζοντες. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση της ημέρας. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχωρά σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου που εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει για λόγους δημοσίου συμφέροντος απαραίτητα κίνητα και εκτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά επίγουσα ανάγκη αποφυγής της διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας. Επιτάσσονται λοιπόν τρεις εκτάσεις στη Δυτική Λέσβο, στη Χίο και στην Ανατολική Σάμο, ενώ θα δημιουργηθούν νέες δομές στην ΚΟ και στη Λέρο. Εκεί λοιπόν θα δημιουργηθούν ελεγχόμενες κλειστές δομές φιλοξενίας ετούντων άσυλο. Και αυτό σημαίνει καθορισμένοι και αυστηροί κανόνες εσωτερικής τάξης, οι οποίοι αφορούν τόσο στη λειτουργία των κέντρων, όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρονται και οι φιλοξενούμενοι, έτσι, Γιάννη. Ναι. Αλλάζουν πολλά. Ναι. Εδώ θα πρέπει να πούμε, θυμάστε που σας έλεγα ότι το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση του πρόβλημα. Μην βιάζεστε. Έχουμε σχέδιο, είναι εν εξελίξη. Αργήσαμε ενδεχομένως, κάναμε λάθη ενδεχομένως, το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά τώρα μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Τώρα υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Χάθηκε πολλές χρόνες όμως, Γιάννη. Χάθηκε, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια κυβέρνηση 7 μηνών. Και κάναμε λάθη, το παραδεχτήκαμε, κυρίως με όσο αφορά με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αλλά τώρα εξελίσσεται ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε από 1η Ιανουαρίου. Ένα σχέδιο το οποίο θα δούμε τι θα αποδώσει. Δεν είπα θα κλείσει εντελώς το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να τελειώσει το πρόβλημα από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά κάνουμε καλή πορεία. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για όσους δεν το γνωρίζουν. Τις τελευταίες 6 μέρες δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης ο οποίος να πέρασε στα νησιά του Αιγαίου. Ούτε ένας. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ενώ ο καιρός δεν ήταν τόσο κακός όσο προηγούμενες ημέρες. Προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι άρχισαν να μαθαίνουν με τον περιορισμό που μπήκε στη δράση των ΜΚΟ, με την αντιδράση στη σοβαρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα του ασύλου και την επιτάχυνση των διαδικασιών, ότι πλέον δεν αστειεύεται η Ελλάδα με το θέμα του ασύλου. Όποιος το δικαιούται θα το παίρνει, αλλά όποιος δεν το δικαιούται, και αυτό είναι το 90% περίπου αυτών που ζητούν άσυλο, θα γυρίζει πίσω. Αυτό είναι μια μεγάλη τομή που δείχνει ότι επικοινωνούν μεταξύ τους οι άρα άνθρωποι. Ουσιαστικά αυτοί. Μας λες ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία αποσυμπίεσης της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα νησιά μας, στον Ανατολικό Αιγαίο. Ακριβώς. Και εκ των πραγμάτων αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Είδατε τώρα, η κυβέρνηση είχε συνάντηση πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Προεδρία της ΚΕΔ, δηλαδή τους δημάρχους. Και αυτό που αποφασίστηκε είναι αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, να επιτάσσει χώρους για να διαμορφώνει τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης, τα οποία ελπίζουμε θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ούτως ώστε όσοι δεν δικαιούνται ασύλου να κρατούνται εκεί για κάποιο διάστημα μέχρι ότου μεταφερθούν και πάλι στην Τουρκία. Γιάννη, είναι μια μεγάλη, σοβαρή εξέλιξη που ελπίζουμε ότι θα περιορίσει τις ροές. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά, οι καινούργιοι κανονισμοί, ισχύουν κυρίως για αυτούς που έχουν μπει το 2020 μέσα. Υπάρχει όμως παρόλα αυτά, Γιάννη, ένας μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων μεταναστών, παύλα προσφύγων. Το Σάββατο είχα πάλι την ευκαιρία να περάσω λίγο από το κέντρο και από την Αχαρνό, την Πατσίων κτλ. Α, τώρα μιλάς για αυτούς που είναι εδώ. Όχι μόνο. Υπάρχει ένας γενικά στην επικράτεια. Γιατί δεν είναι μόνο τα νησιά. Για αυτούς που δεν είναι στα νησιά. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί. Αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα. Και με αυτήν θα πρέπει να τη διαχειριστούμε. Πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι παρανόμως, αυτούς που λέει ο κόσμος λάθρομετανάστες, που πέρασαν χωρίς έγγραφα, έχουν περάσει στη χώρα. Και οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν και ποιοι είναι καν. Έτσι. Μπορεί να μην έχουν καν έγγραφα. Και να μην ξέρουν και καν και από πού είναι, ποιος είναι και όλα αυτά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Να φανταστείτε ότι, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Μηταράκης, στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 150.000 άνθρωποι που αιτούνται ασύλου. Από αυτούς θα το πάρουν λίγοι. Θα το πάρουν το 10%, αν το πάρει και αυτό. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Αυτοί είναι αυτούς που ξέρουμε, που έχουμε καταγράψει. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν περάσει παρανόμως. Δεν μπορεί να γίνει να αλλάξει αυτό από μια στιγμή στην άλλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επί χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς άφησε ανεξέλεγκτη αυτή την κατάσταση. Και τώρα έρχεται και εμφανίζεται και ο Στιμητής κιόλας. Σήμερα το πρωί, Νίκο μου, είχα τη χαρά να φιλοξενηθώ από έναν καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Άκη τον Παυλόπουλο, στην εκπομπή που κάνει στο Open το πρωί. Λοιπόν, και εκεί ήταν μαζί με μένα, ήταν και η κυρία Θεανό Φωτίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία τι έγινε, η κυρία Φωτίου, τι είπε. Όχι μόνο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επί 4 ετών. Τι μας είπε η κυρία Φωτίου? Ότι να τους αφήνουμε ούτε λίγο ούτε πολύ όλους να έρχονται στην ενδοχώρα. Δεν την πειράζει κιόλας να έρθουν και μερικά εκατομμύρια στην ενδοχώρα. Από μετανάστες που προέρχονται από τα παντουρκά παράδειγμα. Και εγώ που τόλμησα να της πω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν αντέχει η Ελλάδα αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων. Μην υπερατσιστεί. Μην υπερατσιστεί. Χρησιμοποίησε τη λέξη. Ναι, 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 ναι. Με υπερατσιστεί. Και είστε γνωστός μου, είπε και Λοβέρνη, για τις αριστικές της απόψεις. Ποιος εγώ? Που λέω ότι δεν υπάρχει φιλή που να είναι ανώτερη δηλαδή, ή κατώτερη. Όποιος ισχυρίζεται, για να καταλάβω. Εγώ απλώς δεν λέω. Εγώ τους ανθρώπους αυτούς συμπάσχω μαζί τους. Μακάρι να μπορούσα να τους βοηθήσω. Για να καταλάβω. Όποιος αρνείται τις ιδεολειπτικές προσεγγίσεις στο μεταναστευτικό είναι ρατσιστής και φασίστας. Ανοίχτε τα σύνορα να μπουν όλοι χωρίς να σκέφτεται ποιες θα είναι οι συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και στην ασφάλεια των γηγενών. Όχι μόνο των γηγενών, των κατοίκων αυτής της χώρας γενικότερα. Και δεν συμφωνεί με αυτό το project, με αυτή την ουτοπία που έχουν στο κεφάλι τους κάποιοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ρατσιστής, φασίστας, που θέλουν να αντικαταστήσουν τον ελληνικό πληθυσμό με τους μετανάστες, τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς. Δεν λέω δικαίωμά τους να έχουν όποια ιδεολογική αντίληψη έχουν. Αλλά αυτό. Ναι, αλλά εκτοξεύουν επίθετα. Δεν μπορώ να μιλάνε εμένα Γιάννη, ρατσιστή. Μισό λεπτό. Και κανέναν από εμάς ρατσιστή. Μισό λεπτό εδώ. Επειδή εμείς ανησυχούμε για την πατρίδα μας και για τη βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση ότι ως κοινωνία δεν υπάρχουν κάποια μοτίβα σωστού διαλόγου εδώ πέρα. Δηλαδή είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Ας σου δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα. Εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Γίνεται επίθεση στο σπίτι ενός δημοσιογράφου, συναδέλφου, με τον οποίο κανένας μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Παρέμβαση λέει. Έχουμε και το θέμα, και μιλάω γενικότερα για την ισορροπία τώρα στο δημόσιο διάλογο. Τα ρίχνω λίγο ατάκτω σε ρημένα τώρα τα θέματα, ή το σήμα το 1821 για τους εορτασμούς των 200 ετών. Και πραγματικά παρακολουθώντας το Σαββατοκύριακο τα κοινωνικά μέσα αλλά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, διαπίστωσα, Γιάννη, ότι δεν υπάρχουν σταθερές. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να συζητήσουμε σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχει επίσης πολύ μίσος και ακρότητα. Μπράβο. Και επίσης, και ήθελα να στο θέσω αυτό. Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter, που είναι και ανώνυμα τα προφίλ, υπάρχει τόση κακία, τόση συκοφαντία, τόση αθλειότητα, τοξικότητα. Ναι, τοξικότητα. Απίστευτη. Εγώ όμως. Επίσης, και μια τελευταία πρόταση και θα σας ακούσω με προσοχή, είναι το εξής. Είναι ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι σε μια κοινωνία, οποιαδήποτε κοινωνία, ειδικά όταν αυτή η κοινωνία είναι μια κοινωνία έθνους κράτους, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα, εθνικό κράτος είναι, υπάρχουν και κάποιοι συμβολισμοί, τους οποίους δεν μπορείς να ισοπεδώνεις. Ναι. Και αναφέρομαι στο έμβλημα για τους εορτασμούς του 1821, του οποίου η διοργάνωση έχει παραχωρηθεί κατ' εμέ με έναν τρόπο ο οποίος αρχίζει και εκνευρίζει τον κόσμο. Δηλαδή, διαβάζαμε προχθές, κάποιοι γράψανε σε εκεί στην ιστοσελίδα ότι λέει την Επανάσταση του 21 την έκανε μια περιθωριακή ελίτ. Πρόσεξε τώρα γλώσσα. Περιθωριακή ελίτ. Πώς είναι δυνατόν μια ελίτ να είναι περιθωριακή? Η ελίτ είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι contradiction in terms. Και είμαι δύο μέρες, Γιάννη, εδώ που ακούω πράγματα και βλέπω πράγματα όπως αυτό που έγινε σήμερα, η συζήτηση που μου περιγράφεις. Που είναι εξωφρενικά, δεν τα χωράει δική μου λογική. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και σου λένε και μου κάνει. Ξέρεις τι με στενοχώρησε με την κυρία Φωτίου? Ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλημένοι στο παρελθόν. Σε μια παλαιομαρξιστική ανάλυση της δεκαετίας του 70. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Mm-hmm. Και λυπάμαι γι' αυτό, για κανένα λόγο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να είναι ένα ισχυρό κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, που εγώ θα το επιθυμούσα, που να έχει πολιτικό λόγο, που να έχει παρέμβαση πραγματική, μένει κολλημένο στις ανοησίες που έλεγε και πριν από το 2015, Γιάννη, που τώρα πια τους έχει πάρει ο ίδιος ο κόμμα. Ο Μάρξ καταδίκαζε το φαινόμενο της μετανάστευσης, ο Καρλ Μάρξ.
Και ο Καρλ Μάρξ έλεγε ότι η μετανάστευση είναι στα χέρια όλων όσοι θέλουν να προκαλέσουν αλλαγές προς το αρνητικό για την εργατική τάξη. Τα λέει ο Μάρξ. Ας κάτσουν να διαβάσουν πρώτα τα δικά τους κείμενα, Γιάννη, πάνω στα οποία, πάνω στα οποία βασίζεται η θεωρία τους, και μετά να έρθουν να συζητάμε. Είναι και ψευτομαρξιστές. Τέλος πάντων, εγώ αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί ισχυρό κόμμα στις εξωματικές πολιτικές. Και αυτό είναι κακό. Είναι κακό, γιατί εμείς ως κυβέρνηση χρειαζόμαστε και μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση για να γινόμαστε και καλύτεροι. Γιατί ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι σημαντικός. Να ασκεί έλεγχο στην κυβέρνηση και να την σπρώχνει να κάνει τα σωστά πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε αντιπολίτευση σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα κόμμα που μιλάει με ειδοληπτικό τρόπο. Και αυτή η είναι πολύ άσχημο. Γιάννη, αν θέλεις. Αυτό που περιγράφεις εσύ ως φαινόμενο της έλλειψης μιας στιβαρής αντιπολίτευσης είναι που δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν πιέζεται από την αντιπολίτευση σε ένα ορθολογιστικό πλαίσιο δημιουργεί και μια τρύπα στα δεξιά της. Έτσι. Κοίτα, ας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο εμένα σήμερα με στενοχώρησε που το άκουσα. Mm-hmm. Γιατί μειώνει την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάνω από τα κόμματα και πέρα από ιδεολογίες, με ενδιαφέρει η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας σε πατρίδας μου. Ήμουνα στην Πετρούπολη. Εγώ πηγαίνω, όπως ξέρεις, στην προεκλογική μου περιφέρεια πηγαίνω πάρα πολύ, πάρα πολύ, περπατάω πάρα πολύ, είμαι συνέχεια κάπου. Ήμουνα λοιπόν σήμερα στην Πετρούπολη και πήγα να πιούμε καφέ σε ένα καφέ πάνω στον κεντρικό δρόμο της Πετρούπολης. Με βρήκανε κάποιοι φίλοι Πετροπουλιώτες, νεοδημοκράτες, οι οποίοι μου λένε, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ότι είχαμε στην παρέα μας άλλους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς από άλλα κόμματα κλπ. Οι οποίοι λέει τώρα μετά τις εκλογές, άκουσαν αυτό, μας αποφεύγουν. Έχουν πάρει γραμμή από το κόμμα να μην μιλάνε με εμάς επειδή είμαστε νεοδημοκράτες και μας χαρακτηρίζουν φασίστες. Μιλάμε για ακρότητες. Για να σε ρωτήσω κάτι, μήπως όμως αυτός είναι ο στόχος της αριστεράς διαχρονικά, δηλαδή η δημιουργία διαιρέσεων στο κοινωνικό σώμα, το έχουν κάνει από τη δεκαετία του 40 και το κάνανε με πολύ άσχημο τρόπο τη δεκαετία του 40. Θυμάσαι παλαιότερα, τη δεκαετία του 80, όταν το Πασόκ εξέφραζε το μεγάλο κομμάτι της αριστεράς ή των ανθρώπων με αριστερή ριζοσπαστική ή έστω αστική προδιάθεση, ότι πήγαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Και αυτό τότε δεν ήταν με ευθύνη. Υπήρχε, νομίσαμε ότι αυτό το είχαμε ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς το βλέπουμε να επανέρχεται με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρεις κάτι, προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, και αυτό μου κάνει και αλγινή εντύπωση, γιατί από το Κίνημα Αλλαγής περίμενα καλύτερη συμπεριφορά, δεν ψήφισαν την τροπολογία αυτή για τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ, όχι όλες, υπάρχουν ΜΚΟ που κάνουν πολύ σωστά το καθήκον τους και πρέπει να υπάρχουν, και υπάρχουν και ΜΚΟ που έχουν ύποπτο ρόλο και που θεωρούμε και φαίνεται βασίμως ότι και την εξέγερση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Λέσβο, κάποιοι την υποκίνησαν από τις ΜΚΟ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι φέραν μια τροπολογία που τώρα μπαίνει μια τάξη στη λειτουργία των ΜΚΟ. Και τι ζητάμε δηλαδή, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως ξέρεις, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αστυνομικοί που πάνε στη Λέσβο. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που πάρουν στη Λέσβο. Μόνομα και επίθετο. Αυτό λέμε να είναι και αυτοί που πηγαίνουν από τις ΜΚΟ να ξέρουμε ποιοι είναι. Και αυτό το αρνήθηκε ακόμα και το Κίνημα Αλλαγής. Σε ένα λαϊκιστικό τρόπο αντίδρασης, ο οποίος δεν συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, που είναι ένα εθνικό πρόβλημα το μεταναστευτικό. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά τα κόμματα. Δεν αφορά κόμματα, Γιώργο. Δεν είναι πεδίο δόξης για τα κόμματα. Γιάννη, αυτό. Είναι αντίθετα μια εθνική συνεννόηση πρέπει να υπάρχει στο μεταναστευτικό. Είναι προφανές. Εσύ περιγράφεις και μια διαδικασία δύο εντελώς διαφορετικών οπτικών για τη συγκρότηση και την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, το βλέπουμε αυτό. Μήπως όμως αυτό έχει περάσει και σε άλλους χώρους. Και θα σου βάλω τώρα λίγα δύσκολα, αλλά επειδή συζητείτε πάρα πολύ το θέμα, είναι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εορτασμοί του χρόνου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Τέλος πάντων, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα σήμα. Ούτε και εμένα με ενθουσίασε. Ναι, ένα σήμα το οποίο εγώ είδα ότι δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο. Επίσης, δεν άρεσαν κάποιες ειδήσεις για κάποιες συναντήσεις, για κάποιες ενημερώσεις κτλ. Ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν αυτό σχέση με τους εορτασμούς. Το σήμα όντως και εμένα δεν με ενθουσίασε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχαμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Συγγνώμη, αλλά... συγγνώμη, οι συμβολισμοί όμως είναι σημαντικοί. Σημαντική. Γιατί αλλιώς εγώ ως Νίκος Χιδήρογλου μπορώ να γυρίσω να σου πω συνωμοσιολογικά, ναι, αν θέλεις, ότι στο βάθος του διαδρόμου κάποιοι μπορεί να πούν
κάποιοι μπορεί να πούν ότι υπάρχει μια προσπάθεια εθνικού και θρησκευτικού αποχρωματισμού. Δηλαδή μιας απονεύρωσης εθνικής. Γιατί η Ελληνική Επανάσταση είναι, συγκεκριμένο πράγμα. Ήταν για την ελευθερία, για την πίστη του Θεού, την Αγία. Θυμάσαι την ομιλία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στους μαθητές του πρώτου, γυμνασίου Αρένων στην Πνίκα τον Οκτώβριο του 1934. Πρώτα είπαμε για την πίστη, μετά για την πατρίδα κτλ. Άρα είναι συγκεκριμένο πράγμα. Και θέλω εγώ να σε ρωτήσω, αυτό που είδαμε απεικονίζει κάτι το οποίο να έχει σχέση με το πραγματικό νόημα της Επανάστασης? Όχι, ούτε και ούτε και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε, υπάρχει και μια υπερβολική αντίληψη και από ορισμένους, για να είμαστε αριστεί. Ωραία, δεν υπάρχει κάπου στη μέση. Από το χώρο της δεξιάς. Γιατί δυσκολευόμαστε για να βρούμε τη χρυσή τομή κάθε φορά. Θα σου πω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι 200 χρόνια μετά η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος, που ήταν υπόδουλη στους Τούρκους και είχε μετατραπεί επί 400 χρόνια σε Οθωμανική επαρχία, έγινε ένα στιβαρό και ισχυρό κράτος μετά από 200 χρόνια, μετά την Επανάσταση. Και αυτή είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα πριν από 200 χρόνια, πώς να το κάνουμε, διοικητικά ήταν μια Οθωμανική επαρχία. Αυτό ήταν. Δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχε ελληνισμός. Δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχε ελληνικό έθνος. Δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχαν Έλληνες που πίστευαν στην Ορθοδοξία και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και είχαν και το κουράγιο και το θάρρος και τη δύναμη να κάνουν την ελληνική επανάσταση, την οποία όλοι μας θυμάμαι σήμερα. Αλλά διοικητικά ήταν μια υπόδουλη χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είχε μετατραπεί διοικητικά σε μια Οθωμανική επαρχία. Και βγήκαν άνθρωποι να τον επικρίνουν τον Πρωθυπουργό για αυτό που είπε, το αυτονόητο. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε θέλει, λοιπόν. Θέλει όμως προσοχή με τους λογογράφους. Θέλει μια προσοχή. Γιατί οι διατυπώσεις αυτές, όπως και να έχει, είναι ευαίσθητες και πρέπει να αποφεύγονται παγίδες, Γιάννη. Συγγνώμη, γιατί αυτό που εσύ εξηγείς, το θέμα είναι να μην φτάσει η κυβέρνηση να χρειάζεται να το εξηγήσει. Αυτό που εσύ συμφωνώ, εξηγείς. Συμφωνώ. Άρα, υπάρχουν όμως και μερικοί που είναι κακόπιστοι. Ό,τι και αν υποθεί, προσπαθούν να βρουν, να κάνουν τρίχα τριχιά. Απευθύνεσαι, συγγνώμη, στο λαό. Απευθύνεσαι στο λαό. Και πρέπει να έχεις μια συνολική εικόνα. Ο λαός δεν είναι ενιαίος. Πώς? Ο λαός δεν είναι ενιαίος. Ναι, δεν έχει ανιαία αντίληψη. Όταν απευθύνεσαι όμως, πρέπει να βρεις τα κοινά σημεία για να πηγαίνεις. Γιατί το θέμα δεν είναι να στέλνεις τους μισούς στα κάγκελα κάθε φορά. Συγγνώμη. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι μισοί και ποιοι δεν είναι οι μισοί. Εκείνο όμως που ξέρω. Αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι δύο διαφορετικές οπτικές για την κοινωνία. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και οι πολίτες. Πέραν από εμάς τους πολιτικούς, που σαφώς φέρουμε το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για ό,τι γίνεται, εμείς οι πολιτικοί έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης. Αυτό είναι αναμφίβολο. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν ευθύνη και οι πολίτες. Να είναι και ήδη πιο σοβαροί στην αντιμετώπιση και πιο εχέφρονες στον τρόπο που κρίνουν τα πράγματα. Δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει μερικά επιπρόσθετα προβλήματα. Το θυμικό του κόσμου. Ο κόσμος αντιδράσει συναισθηματικά στην Ελλάδα. Πρέπει να το έχεις υπόψη αυτό. Δεν έχω αντίρρηση. Γιατί εδώ πέρα, όταν κάνεις επικοινωνία, Γιάννη, μπαίνουν και ψυχολογικά στοιχεία. Πρέπει να μπαίνει όμως και ένα κομμάτι λογικής. Ναι. Έτσι, για να δούμε κάτι. Επί 10 χρόνια όλη η χώρα ασχολείται με τα οικονομικά, που όντως έχουν σοβαρά προβλήματα. Όλοι ασχολούμαστε με συντάξεις, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα οι συντάξεις. Και που ξέρετε ότι εγώ, όσο περνάει από το χέρι μου, ασχολούμαι με το να ανακουφίσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Σήμερα έρθει στο γραφείο μου στο Περιστέρι μια κυρία, η οποία παίρνει μια σύνταξη κυρίας 350 ευρώ. Και η γυναίκα δεν μπορεί να ζήσει, και το καταλαβαίνω. Πόσα, συγγνώμη. Κάτι λιγότερο από 350 ευρώ. Πώς να ζήσει ο άνθρωπος με 350 ευρώ. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να ζήσει. Ναι. Έτσι. Και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους ρεαλιστικούς και βιώσιμους για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τις γυναίκες αυτές, γενικότερα τις χείρες και τις συνταξιούχους που έχουν τόσο χαμηλή σύνταξη. Δεν είναι εύκολο, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους. Όπως ξέρεις, εγώ και για εθνικούς λόγους προσπαθώ να βρω λύση για το θέμα της σύνταξης των βορειοϋπηρωτών, που είναι Έλληνες, που πρέπει να τους τιμάμε σαν Έλληνες, γιατί φύλαταν Θερμοπύλες επί χρόνια και το ελληνικό κράτος τους έχει αδικήσει σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη συντάξη των βορειοϋπηρωτών και ψάχνουμε να βρούμε λύση. Δεν είναι άσπρο μαύρο όμως τα πράγματα. Επιτρέπεις και μια υποσημείωση. Υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα με ήρωες των βορειοϋπηρωτών. Υπήρξαν κάποιες προσωπικότητες οι οποίες υπέφεραν, έμειναν στις φυλακές του Γότζα για πολλά χρόνια, δεκαετίες σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το λέω με μικρή επιφύλαξη, 100 τόσοι, όπως είχαν καταγραφεί την περίοδο 90-93, μισό λεπτό, από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Σήμερα λοιπόν κάποιοι από αυτούς, Γιάννη, πρόσεξε αυτό που θα σου πω για να δεις πόσο αγνώμων μπορεί να υπάρξουν κάποιοι στην πολιτεία. Πόσο αγνώμονες μπορεί να υπάρξουν κάποιοι στην πολιτεία. Κάποιοι από αυτούς σήμερα, Γιάννη, είναι με συντάξεις της τάξης των 100-120 ευρώ που τους χορηγεί το αλβανικό δημόσιο ως έχοντες αλβανική υπηκότητα. Και σε ρωτάω εγώ, είναι αυτό σωστό? Είναι δηλαδή, είναι μια ένδειξη ευγνωμοσύνης αυτή της ελληνικής πολιτείας προς ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στη φυλακή γιατί μιλούσαν ελληνικά και κρατούσαν άσβεστη τη φλόγα της πίστης? Όχι βέβαια. Λοιπόν, όχι βέβαια. Αυτό είναι εξωφρενικό. Όχι Γιάννη. Βέβαια. Γι' αυτό και εγώ τους εμποριοποιώ, τους σέβομαι και υπερασπίζω με τα συμφέροντά τους. Λοιπόν. Όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα που δεν πρόκειται να λυθούν με τον ένα απλό τρόπο. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα έβλεπα σε ένα κανάλι μια παρουσίαση που έγινε γιατί κάνουν κάποιες απεργίες οι διοικητικοί υπάλληλοι των δικαστήριων. Και έχουν και δίκιο. Γιατί δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έδειξε το κανάλι αυτό το χώρο μέσα στο πρωτοδικείο Αθηνών, όπου η κατάσταση είναι φιαλτική. Μιλάμε για τόνους από δικογραφίες, ντοσιέ με τόνους δικογραφίες. Μηχανογράφηση μηδέν, να υποθέσω. Μηχανογράφηση μηδέν. Όλοι οι εργαζόμενοι βέβαια είχαν μπροστά τους κομπιούτερ. Και λέγω το πολύ απλό. Όλοι αυτοί οι τόνοι με τις δικογραφίες θα έπρεπε ένα στικάκι στο κομπιούτερ είναι. Ένα στικάκι. Και ακόμα εν έτη 2020 περνάμε τη δικογραφία σε χάρτινη μορφή. Και το ένα χαρτί και το άλλο τι χαρτί. Κάνει η όλα αυτά έπρεπε να είναι ηλεκτρονικά. Για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Έτσι. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες. Γιατί ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, όπως είναι η γραφειοκρατία, όπως είναι η δυσκολία στην απόδοση της δικαιοσύνης, είναι ακριβώς να σταματήσει να υπάρχει αυτή, να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα και ψηφιακά και τεχνολογικά και η δικαιοσύνη. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή λέμε για προσέλκυση επενδύσεων. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την προσέλκυση επενδύσεων δεν είναι το φορολογικό, που είναι ένα σοβαρό θέμα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, και αυτό το λένε όλοι οι υποψήφοι επενδυτές, είναι η γραφειοκρατία και η δυσκολία στην απόδοση δικαιοσύνης. Παίρνει χρόνια. Ξέρετε, απευθύνεσαι στα δικαστήρια και για να σου βγει μια τελεσίδικη απόφαση. Αυτό αφορά στο ποινικό κυρίως κομμάτι. Όχι. Και στο αστικό. Και στις αστικές, διαφορές. Και παίρνουν 10 και 10 και 12 και χρόνια. Και σου λέει ο άλλος, εγώ θα πάω, θα εγκλωβιστώ στην Ελλάδα σε μια ατέρμονη δικαστική διαμάχη. Γιατί να το κάνω αυτό? Πάω σε μια άλλη χώρα που τα πράγματα είναι απλοποιημένα. Δηλαδή έβλεπα την εικόνα με τις δικογραφίες που οι υπάλληλοι ήταν χωμένοι από πίσω, σαν να ήταν τείχος μπροστά τους τα ντοσιέ αυτά με τις δικογραφίες. Και έλεγα, εν έτη 2020, ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Υποθέτω ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε όλους. Διαχρονικά υπάρχουν ευθύνες σε όλους. Και στα δικαστήρια. Γιατί θες να σου πω κάτι. Κάποιος τους βολεύει να είναι και έτσι. Εγώ βλέπω, και νομίζω το είχαμε συζητήσει εδώ στο παρελθόν για ποινικές υποθέσεις μεγάλης δημοσιότητος, ότι δίνονται αναβολές σε δίκες για πραγματικά πολλές φορές αυτό που ακούγεται σε εμάς. Εγώ δεν είμαι νομικός προσωπικά. Αλλά ακούγεται ως αστείος λόγος. Γιατί λέει ένας δικηγόρος εκεί μεταπτυχιακό, γιατί το ένα και το άλλο κτλ. Έτσι όμως. Και σου υπενθυμίζω και κάτι άλλο. Τις παράξενες, το επαναλαμβάνω, παράξενες καθυστερήσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Που αυτή είναι μια δίκη η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Βεβαίως. Γιατί εμπλέκει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο μέχρι πρώτη είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ο κόσμος όφιλε να γνωρίζει. Δεν όφιλε ο κόσμος, Γιάννη, να πάει σε εκλογές του Ιουλίου του 19 και να ξέρει τι γίνεται με αυτούς. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Για κάτσε εδώ. Το ξέρεις, θυμάσαι την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που είχε γίνει και μεγάλη φαβούρα. Που ήταν από τη μια ο κύριος Κοντομινάς, από την άλλη ο Άγγελος ο Φιλιππίδης, που ήταν πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τον είχαν συλλάβει στην Τουρκία και όλα αυτά. Τα θυμάσαι? Ναι, τα θυμάμαι. Παλιά υπόθεση. Ναι. Πόσα χρόνια είναι? Αυτό μιλάμε πριν από το 2014. Ναι, παλιά υπόθεση. Είναι 7 χρόνια. Το ξέρεις ότι είναι εξελίξει ακόμα η πρωτόδικη δίκη? Εντάξει, έτσι δεν γίνεται όμως. Η πρωτόδικη δίκη. Είναι... Και υπάρχουν δεκάδες κατηγορούμενοι, οι οποίοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν φτάσει σε τίποτα. Μπορεί να μην έχουν φταίξει απολύτως σε τίποτα. Είναι εγκλωβισμένοι όμως σε αυτή τη διαδικασία και δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν τους μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν θυμάσαι τη δίκη για το λεγόμενο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου? Πόσοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν? Εγώ δεν σου λέω ότι δεν υπήρξε ή αν υπήρξε σκάνδαλο. Αυτό το κρίνει η ιστορία. Ναι, γιατί πολλές φορές το σκάνδαλο μπορεί να υπάρχει ένα σκάνδαλο και να μην υπάρχουν ποινικές προεκτάσεις. Αλλά ο κύριος Φιλιππίδης και ένα σωρό άλλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι υπόδικοι σε αυτή την ιστορία,
κατηγορούμενοι σε αυτή την ιστορία, έχουν καταστραφεί. Μπορεί να φταίνε, μπορεί να μην φταίνε. Δεν το κρίνω εγώ, δεν το κρίνουν τα δικαστήρια. Εκείνοι όμως δεν κρίνουν τα δικαστήρια. Και είναι σωστό δεν κρίνουν τα δικαστήρια. Εσύ αυτό που λες είναι ότι ασχέτως αν φταίει ή δεν φταίει κάποιος, δεν μπορεί να παραμένει μόνο. Δεν μπορεί να παίρνει υπομοιρία 7 χρόνια και ένας θεός ξέρει πότε θα βγει η πρωτόδικη και μετά πότε θα βγει η δευτεροβάθμια απόφαση. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια έχουν τελειώσει οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, ναι. Γιατί ναι, δεν τους επιτρέπεις να κάνουν τίποτα. Δηλαδή είναι μονίμως υπόδικοι και όταν είσαι υπόδικος όχι μόνο στα μάτια της δικαιοσύνης. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Ποιος ναι. θα εμπιστευτεί να δώσει δουλειά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπόδικος. Ναι. Και ο οποίος δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Μπορεί γενικά, να διώκεται γενικά, για κακουργήματα. Γενικά, έτσι, για κακουργήματα. Γενικά, δεν μιλάω γενικά, για πλημελήματα, τώρα μιλάω για κακουργήματα. Για κανένα. Καλά, πλημελήματα, εντάξει. Για τα κακουργήματα αυτά. Και μπορεί ο άνθρωπος να είναι αθώος. Να μην φταίει σε τίποτα. Γιάννη, το κράτος βέβαια δεν αποζημιώνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί σου λέω, εγώ έκανα τη διαδικασία. Είσαι αθώος τώρα. Εσύ έχεις χάσει 15 χρόνια από τη ζωή σου, 12 ή στην καλύτερη περίπτωση λιγότερα. Και γενικότερα δεν με νοιάζει. Υπάρχει αυτό το δεν με νοιάζει που υπάρχει η ανευθυνοϋπευθυνότητα όλου του δημόσιου τομέα έτσι όπως χτίστηκε. Εγώ να παίρνω το μισθό μου, να πηγαίνω το πρωί και δεν με νοιάζει. Αυτή η νοοτροπία. Η οποία είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία. Γιάννη, έχεις βρεθεί, υποθέτω, πολλές φορές σε δίκες στην Ευελπίδων ως μάρτυρας. Όχι, ως μάρτυρας σε λίγες φορές. Εγώ έχω βρεθεί αρκετές, γιατί είναι και η δουλειά τέτοια που. Αρκετές όταν λέω, δεν τις έχω μετρήσει. Αλλά έχω βρεθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης συνήθως ή κατηγορίας, αναλόγως την περίπτωση, έχω βρεθεί σε δικαστήρια. Λοιπόν, η κατάσταση που επικρατεί στην Ευελπίδων. Εγώ πραγματικά κάθε φορά απορώ πως γίνονται δίκες σε αυτές τις συνθήκες. Εγώ στο λέω ευθέως. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι νομικός, ούτε μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός σε θέματα του πώς να διεξάγεται μια διαδικασία. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία απαξιώνει το θεσμό στα μάτια του μέσου πολίτη, Γιάννη. Και γι' αυτό λέω ότι η ψηφιοποίηση είναι το πιο σημαντικό πρώτο βήμα. Θα δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί φυσικά και όσοι ασχολούνται με τα κοινά. Υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση υπόθεν έσχεση. 1.000.000 άνθρωποι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση υπόθεν έσχεση κάθε χρόνο. Καλή, κακή, κατά τη γνώμη μου, κακή η διαδικασία, αλλά τέλος πάντων μέχρι πριν από λίγα χρόνια γινόταν χάρτινα. Υποέβαλες τη δήλωση αυτή σε χάρτινη μορφή. Στηβάζονταν εκεί στον Άριο Πάγο εκατομμύρια δηλώσεις. Δεν ήξερε ποιος θα ελέγξει, μόνο κατά τύχη. Σήμερα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορείς να βρεις Νίκος Χιδίρογλου τι δήλωση έχει κάνει. Το βρίσκεις αμέσως. Γιάννης Λοβέρος, το βρίσκεις αμέσως. Άρα λοιπόν, κάποιος τους βολεύει οι δικογραφίες να είναι σε χάρτινη μορφή και να μην είναι ηλεκτρονικά. Πέραν της ανικανότητας που μπορεί να υπάρχει. Εννοείς επειδή δυσκολεύει την πρόσβαση και τη διαφάνεια. Και αυτό βέβαια λες. Θα γινόταν και πιο γρήγορα. Θα μπορούσε ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής να βλέπουν αμέσως τι γίνεται με αυτή τη δικογραφία. Βγάζω αυτό και το παίρνω. Αντί να ψάχνει να βρει, τις κουβαλάνε με καρότσια τις δικογραφίες. Στα γραφεία των ανακριτών πηγαίνουν με καρότσια. Ενώ τις έχεις μέσα στο κομπιούτερ σου, τα ανοίγεις από οπουδήποτε. Μια τελευταία ερώτηση. Τόση ώρα που μιλούσες για αυτό το θέμα, σκεφτόμουν την αδυναμία του κράτους, η οποία για μένα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αυτό θα σου το πω ευθέως για το κτηματολόγιο. Την αδυναμία του κράτους να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και μάλιστα να κλείσει και τρύπες, γιατί κάποιες χώρες έχουν κτηματολόγιο από το 19ο αιώνα, Γιάννη. Δηλαδή, αν πας στην Κύπρο, η Κύπρος από την εποχή που ήταν Βρετανική απικία, είχε αυτό και τα λοιπά. Και στα Δωδεκάνησα, ναι, λόγω των Ιταλών. Λόγω των Ιταλών. Και εγώ πραγματικά λέω ότι ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης είναι η εγγενής αδυναμία του σύγχρονου ελληνικού κράτους να προσαρμοστεί στα νέα σύγχρονα δεδομένα διοίκησης ενός δυτικού κράτους. Γιατί δυστυχώς παραμένουμε στην Οθωμανική νοοτροπία του Μπαχτσισιού, του Δε Βαριέσαι, του Οχαδερφέ. Εντάξει, αυτό τι σχέση όμως έχει με τη διεκπαιρέωση κάποιων μεταρρυθμίσεων, τώρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το κορυφαίο έργο που μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου. Και είναι ένα bypass και τη γραφειοκρατία του δημοσίου. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, 2-11-18-60-01 θα πάρει πολύ χρόνο και έχει γίνει. Θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια. Κρίμα. 2-11-18-60-01 είναι το τηλέφωνο που βλέπετε στους δέκτες σας, το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε εσάς. Δεν θα σας στερήσω καθόλου χρόνο. Το τηλέφωνο το βλέπετε στους δέκτες σας. Πάμε και περνάμε στην πρώτη τηλεθεάτρια, την κυρία Κατερίνα από την Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Όσον αφορά για το θέμα που θίξατε τώρα
τελευταία, για το θέμα των δικαστηρίων. Mm-hmm. Καταρχήν, οι υπάλληλοι υποφέρουν. Πέφτουν κάτω ο ένας μετά τον άλλον από υπερκόπωση, έτσι. Προσωπικό δεν υπάρχει. Μέσα στα δικαστήρια δεν υπάρχουν ούτε ράφια, ούτε ντουλάπια για να κουμπίσουν τις χιλιάδες των δικογραφιών. Και αυτό το πρόβλημα είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια και πριν από την κρίση. Λοιπόν, για αυτά τα πράγματα δεν έχει γίνει τίποτα από τα κόμματα, από τις κυβερνήσεις που πέρασαν κτλ. Και είναι απορία άξιων αυτό πραγματικά. Πώς είπατε? Είναι απορία άξιων, λέω, πραγματικά. Ναι, δηλαδή. Ναι. Και εντωμεταξύ απορία άξιων όμως είναι και το άλλο, ότι οι δικαστές κάθε χρόνο, ακόμη και στα χρόνια της κρίσης, παίρνουν αρκετές χιλιάδες αναδρομικά. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, σχετικά με τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Όταν είδα εγώ τη διαφήμιση, αυτή τη διαφήμιση που πέρασε στην τηλεόραση, είδα μία γαλάζια, άσπρη γαλάζια, ζαρωμένη κορδέλα, που σιγά σιγά συρρυκνωνόταν και στο τέλος έμενε ένα κομματάκι τόσο δά δίπλα σε έναν αριθμό 1. Δεν ξέρω ακριβώς τι μήνυμα θέλει να περάσει, τι θέλει να πει. Θα μπορούσε να είναι η ελληνική σημαία, έτσι όπως την ξέρουμε, να κυματίζει και να λέει 1821, 2021 και να αναφέρεται στο τι συνέβη τότε, στα πρόσωπα που σημάδεψαν και την περίοδο εκείνη. Στα πρόσωπα ουσιαστικά που μας απελευθέρωσαν. Συμφωνώ, κύριε Κατερίνα. Συμφωνώ απόλυτα. Απουσιάζουν από το σήμα που είδαμε ο Σταυρός, η Γαλανόλευκη ως έχει. Και προσέξτε, η ίδια η Επανάσταση. Η ίδια η Επανάσταση. Δηλαδή, η Εθνεγερσία. Τι ακριβώς σήμαινε η Επανάσταση. Όποιος βλέπει αυτό το σήμα, δεν καταλαβαίνει γιατί πράγματι, περί τίνος πρόκειται. Εγώ την είδα σαν μια ζαρωμένη άσπρη μπλε κορδέλα που συρρυκνώνεται και μένει ένα κομματάκι τόσο δά. Δεν ξέρω, εμένα το μυαλό μου, επειδή είναι και λίγο πονηρό, σκέφτεται ότι στο τέλος η χώρα θα μείνει τόση δά. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά ας μην λέμε τέτοια όμως. Δεν υπάρχει το ίδιο θέμα και καλύτερα να ας μην λέμε τέτοια. Να, να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Και το μήνυμα να είναι σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε. Είναι λογικό, Γιάννη. Δεν άρεσε στον κόσμο και δεν χρειάζεται να μας το πει, κυρία Κατερίνα, η οποία ευγενικά μας τηλεφώνησε. Να δεις τι έβλεπα στα social media όλο το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αντώνης από τη Βούλα, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Αντώνης? Έκλεισε. Ωραία, έχω την επόμενη γραμμή, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Ναι. Η κυρία Σπασία, σωστά? Ναι, γεια σας. Από Τσαμπελόκηπος, σας ακούμε. Με αγωνία περιμένω και εγώ να πω την άποψή μου, για την κορδέλα αυτή που έδειξε. Και γινόταν χαμός το Σάββατο στη Λαϊκή. Όλος ο κόσμος το συζητάει. Εγώ πήρα και στο κανάλι και μίλησα με κάποιον. Λέω, αυτό το είπα εγώ μεγάλη σαχλαμάρα. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα, το ζικ-ζακ που είδαμε, για όνομα της Παναγίας? Δηλαδή, τη σημαία ντρέπονται να τη βάλουν και πάρα πολύ μεγάλη και να γράφει, όπως είπε η προηγούμενη κυρία, 1821. Δηλαδή, τι αντιπροσωπεύει αυτό? Για όνομα της Παναγίας, μια κορδέλα να την πάρουμε, να τη βάλουμε στα μαλλιά μας? Έλεος πια. Μάλιστα. Δηλαδή όλα θα τα αποδοπατήσουνε. Όλα οι αρμόδιοι. Εγώ δεν άκουσα η Νέα Δημοκρατία να πει. Μα είπε κάποιος κύριος προχθές την Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή στο Κόντρα, πώς λέγεται, αναπτυπτικό δελτίο, ότι του αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει τις εκτιμήσεις. Έλεος πια. Πού του αρέσει? Δηλαδή τι είναι αυτό και του αρέσει? Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται. Εγώ και δεν κατηγορώ κάποιον. Κυρία Σπασία, εγώ δεν θα κατηγορήσω κάποιον το οποίο του αρέσει αυτό που είδε. Μ' ακούτε? Εγώ δεν είπα να κατηγορήσετε. Εγώ όμως το κατηγορώ ευθέως. Άλλο θέλω να σας πω. Ότι είναι μια μεγάλη σαχλαμάρα. Από αυτό που. Ευχαριστώ, κυρία Σπασία, ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε. Εγώ αυτό που αποκομίζω όμως, Γιάννη, είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών με τους οποίους εγώ έχω συνομιλήσει προσωπικά, και εγώ κινούμε
στην κοινωνία που κινούνται όλοι κάθε μέρα. Δεν αρέσει αυτό που έγινε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν οι συμβολισμοί που πρέπει. Το είπα και προλίγου. Λοιπόν, ο κ. Οικονομάκος από το κέντρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Βουλευτά, τα σέβη μου. Καλησπέρα σας κύριε Κυρίδηρογλου. Ήθελα να πω ότι παρακολουθώ με αγωνία το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών σήμερα. Έχει φτάσει σε 904 μονάδες και το θέμα είναι να μην πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων. Εξαιτίας του κορονοϊού, όλα τα διεθνή, τα ασιατικά χρηματιστήρια κυρίως έχουν πέσει, με αποτέλεσμα να παρασύρουν και τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά. Διερχόμεθα μια οικονομική κρίση λόγω του κορονοϊού, ο οποίος δεν είναι αμεληταία ποσότης. Αν λάβετε υπόψη σας, 40 εκατομμύρια άνθρωποι πεθάναν από την ισπανική γρίπη τον 20ο αιώνα. Λοιπόν, είναι πολύ έχετε απόλυτο το δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Οικονομάκο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία. Είναι το φαινόμενο του μαύρου κύκνου, όπως ονομάζεται οικονομικά. Εγώ δεν θα πω για την επιδημία στην επίπτωση στη δημόσια υγεία, γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα σας πω στην επίπτωση στην οικονομία, που είναι πολύ σοβαρή. Επειδή η επιδημία αυτή έχει ήδη πολλές χιλιάδες κρούσματα και νεκρούς οι οποίοι ξεπέρασαν και αυτούς της επιδημίας του SARS το 2003, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο και στο παγκόσμιο τουρισμό. Αν μάλιστα συνεχιστεί και ως μορφή πανικού σε ορισμένες περιοχές, τότε θα έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και αυτή τη στιγμή η Κίνα, η οποία είναι η χώρα που πλήττεται από τον κορονοϊό περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με τραγικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, εκπροσωπεί το 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ, του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος. Το 2003 που ήταν ο ιός SARS εκπροσωπούσε μόλις το 4%. Και εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που η Κίνα έχει αποκτήσει μέσα σε λίγα χρόνια τόσο μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, όταν πλήττεται το εμπόριο, ο τουρισμός, η ναυτιλία της Κίνας, μοιραία πλήττεται η παγκόσμια οικονομία και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα φαινόμενα τα χρηματιστήρια, τα οποία σήμερα είναι όντως όλα αρνητικά. Να πούμε ότι πολλές φορές χρειάζεται μια αφορμή για να προκαλέσει και μια μεγάλη οικονομική κρίση. Όπως είχε γίνει το 2008, η κατάρρευση της Lehman Brothers ήταν η αφορμή, υπήρχαν τα δεδομένα, αλλά χρειαζόταν μια αφορμή. Ας ελπίσουμε ότι ο κορονοϊός στην Κίνα δεν θα είναι η αφορμή για να γίνει μια παρόμοια χρηματιστηριακή και όχι μόνο κρίση. Πάντα οι κρίσεις ξεκινούν από τα χρηματιστήρια και έρχονται και στην πραγματική οικονομία, γιατί αυτό θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρο τον αναπτυγμένο και όχι κόσμο. Μάλιστα. Και θα έχει μεγάλες συνέπειες και για τη χώρα μας. Ναι, κύριε Ροβέρδο, παρακαλώ. Πείτε του κυρίου Υπουργού να έχει έτοιμο ένα κρεβάτι με ένα θάλαμο για τυχόν θύμα του κορονοϊού. Αυτό ήδη λαμβάνονται μέτρα. Εντάξει, ας μην γινόμαστε όμως. Ήδη λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν να έρθει η επιδημία στην Ελλάδα. Αυτό είναι όμως άλλου μεγέθους πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με την κατάσταση που ενδεχομένως να υπάρξουν κρούσματα και στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω, αλλά ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κρούσματα και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επιδημία στην Ελλάδα. Κυρίως το πρόβλημα είναι στην οικονομία, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Αλλά καλό είναι να ανησυχούν οι αρμόδιοι. Προχτές άλλωστε βγήκε και η Ομοσπονδική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου από τις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας στην Κίνα, όπως επίσης και η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία είπε το ίδιο ακριβώς. Εγώ θα ήθελα, Γιάννη, να ξέρω ποιες είναι μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις στο λιμάνι του Πειραιά, δεδομένης της ισχυρής κινέζικης παρουσίας. Υπάρχει μάλιστα. Κύριε Οικονομάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ελένη από το Κερατσίνη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και στους δυο σας. Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, εγώ θέλω να πω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Το μίσος που έχει αυτός ο άνθρωπος για τους Έλληνες δεν το έχω δει από κανένα κόμμα. Δηλαδή υποστηρίζει πάντα τους ξένους, τους λαθρομετανάστες και τους Έλληνες τους έχει σταυτίσιμο. Ήθελα να ξέρω αυτοί οι Έλληνες που πάνε και τον ψηφίζουν, δεν το βλέπουν αυτό το μίσος που έχει.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνουν στα κανάλια τόσο οι Φωτίου τώρα που πιο μπροστά που είπατε, που είπε τον κύριο Λεβέρδο ρατσιστή. Μα ρατσιστές είναι αυτοί οι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες, είμαστε ρατσιστές. Τι δουλειά έχουν οι λαθρομετανάστες να έρχονται στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα ορθόδοξη. Αυτοί είναι μουσουλμάνοι και μας μισούνε. Γκρεμίζουν εκκλησάκια. Κάνουν εδώ να δείτε το τι γίνεται στο Κερατσίνι που σπάνε τους σταυρούς από τα κλεισάκια που βάζει ο Κοσμάκης που σκοτώνουν τα παιδιά τους με τα μηχανάκια. Και εμείς καθόμαστε και τα ανεχόμαστε. Γιατί δεν κάνει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης να το κάνει κακούργημα και να τους χώνει μέσα και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Και κάτι άλλο, γιατί την αστυνομία δεν την αφήνει να κάνει τη δουλειά της. Γιατί η αστυνομία συνέχεια κυνηγάει τους ανθρώπους που είναι σωστοί και τις εγκληματίες, τους πιάνει. Βάζετε τους μέσα. Τι τους πιάνουνε, τους βγάζουνε ξανά έξω, κάνουνε εγκλήματα. Κύριε Ελένη, γίνεται... Σκοτώνουνε χιλιάδια πράγματα κάνουν. Τι είναι αυτό το ρεζιλίκι, δηλαδή συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που άφησε ο Τσίπρας. Που μισεί τον κόσμο όλο να τους έλεγε. Κύριε Ελένη, ευχαριστώ. Δεν τίθεται θέμα μίσους για κανέναν, κατ' εμέ. Πρέπει και εγώ να πω τη γνώμη μου για αυτά, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο, αν θέλετε, λίγο πιο ήπιοι στην έκφραση γνώμης. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι προφανές ότι εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ο ένας έναν αριστερό ριζοσπαστικό σοσιαλισμό και ο άλλος έναν φιλελεύθερο χώρο. Δύο διαφορετικές ακριβώς, και είναι προφανές ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές εδώ για τη συγκρότηση της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα διεθνιστικό. Όπως καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων είναι λογικό ότι θα έχει μια εντελώς διαφορετική θέση για το θέμα της μετανάστευσης. Και επίσης θα έχει και πιο ελευθεριακή θέση, επειδή είναι ένα κόμμα αριστερό, για τα θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη κτλ. Και γενικά στις κοινωνικές σχέσεις. Αυτό που μένει να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια, Γιάννη, είναι το πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε και να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί και αυτοί που μπαίνουν μέσα στο παράνομα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ανθρώπινο τρόπο. Βεβαίως. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, ούτε να... Εμείς ναι. Ακριβώς επειδή δεν είμαστε ρατσιστές, σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Απλώς αυτό που λέμε είναι εγώ δεν μισούμε κανέναν. Δεν είναι θέμα. Και κατανοούμε πλήρως και τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη. Δεν αντέχουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς τη μετανάστευση ως όχημα για τον θρησκευτικό και εθνικό αποχρωματισμό της κοινωνίας ή για να βρει το νέο προλεταριάτο στο οποίο προσδοκεί γιατί χάνει ψηφοφόρους. Αυτό μπορεί να το λέει. Αυτό μπορεί να το λέει. Οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα έρχονται για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Δεν θα τη βρουν όμως εδώ. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Η Ελλάδα δεν αντέχει να σηκώσει τόσο μεγάλο φορτίο. Η Ελλάδα βγαίνει από μια τεράστια κρίση, η οποία πραγματικά έφερε την κοινωνία στα όρια της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν εκατομμύρια φτωχοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν από ένα κλαδί στην επιφάνεια της θάλασσας. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να τους υποβάλει στη δοκιμασία της απώλειας της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, πάντα οι φτωχοί την πληρώνουν. Οι πλούσιοι έχουν τρόπους. Σήμερα το πρωί, επειδή κάθε Δευτέρα πρωί δέχομαι στο γραφείο μου ανθρώπους που κλείνουν ραντεβού και θέλουν να μιλήσουν, το τι τραγικές ιστορίες ακούω. Και ξέρετε, πολλές φορές αισθάνομαι. Θέλω να κάνω πράγματα, δεν μπορώ να τα λύσω αυτά τα προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και έχουν σοβαρά προβλήματα σύνταξης, εισοδήματος, χάνουν το σπίτι τους, δεν έχουν τα δουλειά. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ μεγάλα και εμένα προσωπικά, επειδή είμαι και από τη φύση μου συναισθηματικός, με επηρεάζουν πάρα πολύ. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Εγώ θα σε ρώταγα τώρα στον αέρα πώς μπορείς όταν φτάσεις το βράδυ και μπαίνεις σπίτι να ξεφορτώσεις αυτά τα προβλήματα. Ξέρεις, γιατί έχεις και εσύ την οικογένειά σου. Υπάρχουν μέρες που δεν κοιμάμαι. Υπάρχουν τις περισσότερες μέρες τα βράδια είναι. Ναι. Γιατί έχω όλα αυτά στο μυαλό μου. Ο πολιτικός, από τη μία, πρέπει να ταυτίζεται με τα προβλήματα του κόσμου, να τα κάνει και δικά του. Από την άλλη, υπάρχει και ένα ψυχολογικό όριο. Ένα ψυχολογικό βάρος που κουβαλάμε είναι πολύ μεγάλο. Και θέλει πολύ προσοχή για να μην καταλάβει. Οι άνθρωποι που έχουν συνείδηση. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ασυνείδητοι. Τι να κάνουν. Η κοινική. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία από την Κυψέλη, καλησπέρα. Ναι, χαίρετε κύριε Κυδηρόγλου, χαίρετε κύριε Λοβέρδο. Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα να πούμε. Ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, κύριε... Σε εσάς απευθύνομαι. Είστε σίγουρος ότι το κορονοϊό είναι μια αρρώστια η οποία προήλθε
από τα διάφορα έντομα, τα διάφορα αυτά που τρώγανε οι Κινέζοι, ή κάποια δύναμη το πέταξε επίτηδες, σαν κάποιο χημικό το έβαλε κάπου. Αυτό είναι λίγο συνωμοσιολογικό που λέτε. Αυτό. Ναι, είναι. Γιατί? Γιατί άφησε τον κύριο Κονομάκο που πήγε τα χρηματιστήρια. Και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πώς είναι δυνατό μετά να πέσουν όλα τα χρηματιστήρια λόγω του κορονοϊού, όλα αυτά τα πράγματα για να μεταδίδεται έτσι. Άρα κάποιοι θέλησαν την τερμάτωση της δύναμης. Κυρία Μαρία, από τον κορονοϊό δεν κερδίζει κανένας. Δεν ισχύει αυτό, διότι δεν κερδίζει κανένας. Κανένας, απολύτως. Είναι σίγουρο αν εσείς, συγγνώμη. Αν εσείς, ακούστε με λίγο, αν εσείς έχετε αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας κάποιον ο οποίος να κερδίζει από αυτή τη φρικτή ιστορία, η οποία έχει στοιχήσει ήδη εκατοντάδες. Ποιος κερδίζει? Για αντίπαλοι της λόγω χώρας κερδίζουν. Όχι. Δεν υπάρχουν. Αφού τα χρηματιστήρια πάνε κατά διαβόλου. Τα χρηματιστήρια πέφτουν και το... Και μετά κάτι άλλο. Λέμε για την κορδέλα, ναι, και εμένα δεν μου αρέσει. Κάτι άλλο προτιμούσα. Ναι. Εντάξει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Καϊδίδη. Υπάρχει στον κορονοϊό. Η συνωμοσιολογική θεώρηση των πραγμάτων είναι κοινή στους πολλούς Έλληνες. Δεν ισχύει καν τίποτα τέτοιο. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός που ανέπτυξε μια επιδημία στην Κίνα. Είχε πάντα πρώτη στην ανθρώπινη ιστορία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στην Κίνα. Είναι η δέκατη φορά που συμβαίνει από αρχαιότητα των χρόνων. Από τον περασμένο αιώνα. Το 2003, αυτόν τον αιώνα έχουμε τρεις. Το 2003 του SARS, το 2011 του MERS και τώρα τον κορονοϊό. Τρεις επιδημίες παρόμοιες. Όταν έχεις μια χώρα με τόσο μεγάλο πληθυσμό όπως είναι λογικό η Κίνα, είναι ως ένα βαθμό λογικό ότι θα έχεις κατά καιρούς εξάρσεις επιδημιών. Το θέμα είναι... Και το 1968, για όσους δεν το ξέρουν, είχε γίνει μια πολύ μεγαλύτερη επιδημία με χιλιάδες θύματα νεκρούς. Μάλιστα. Στην Κίνα. Ο κ. Γιώργος από το Φάληρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους δύο. Συγχαρητήρια. Να πω τώρα σχετικά με το σήμα ότι έπρεπε 5-6 σήματα να βγούνε, να τα σχεδιάσουν οι γραφίστες και ο κόσμος να διαλέξει. Αυτό είναι δημοκρατία, ποιο θέλει, που αφορά όλους τους Έλληνες. Βγαίνει η κυρία Αγγελοπούλου και να μπει στην καρδιά μας. Μα πώς να μπει στην καρδιά μας, αν δεν το αγαπήσουμε? Τουλάχιστον ας πούνε ποιος το σχεδίασε και ποιος το επέλεξε. Να ξέρουμε και το γούστο του. Δεύτερον, προηγουμένως είπε ο Σκάι ότι στη Μανολάδα είναι 700 άνθρωποι, οι 300 δουλεύουν λάθροι και ένας Αλβανός λάθρος πήγε και βίασε μια κοφάλαλη σήμερα χτες μαζί με τη μάνα της και πήρανε 40 ευρώ. Η Ελλάδα έρχεται. Αυτή είναι η χαρά των αριστερών, γιατί με το συμμορητό πόλεμο παίρνουν τη ρεβάνς τώρα. Δεν καταστρέψαν οτιδήποτε εθνικό τότε, θα καταστραφεί τώρα με τους αφρομετανάστες. Και ένα τελευταίο. Ο Παύλος Τζίμας στην εκπομπή Αποτύπωμα πριν τρεις μέρες είχε το Μουζάλα και το Μηταράκι. Λέει ο Μουζάλας Βαπορία, γιατί δεν τους πάμε όλους σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα? Στα Ιωάννα μια χαρά περνάνε. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Λέει ο Μηταράκης, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, γιατί η ύπατη αρμοστία δεν δίνει όλα τα λεφτά. Γι' αυτό, κύριε Λοβέρδο, και λίγα είπε ο Βελόπουλος, 37 εκατομμύρια. Αν βρεθεί μια αρχή και βγάλει το κοστολόγιο, θα δείτε τι έχει να γίνει. Αλλά δεν έχει κανείς το θάρρος να το κάνει. Μάλιστα. Αυτό. Ποιος ξέρει γιατί άραγε. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Η κυρία Έφη από την Κυψέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χιδήρου. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια που κάνατε για όλα τα θέματα. Με στενοχωρούν πάρα πολύ όλα. Το δε σήμα είναι τόσο άσχημο, δεν περιγράφει τίποτα. Μια κορδέλα που κάνει ζικ-ζακ. Θα ήθελα να μου πείτε, αν μάθετε κι εσείς βέβαια, το ένα, τι σημαίνει το ένα. Μπορούσαν να έχουν τη σημαία, την ελληνική με το σταυρό, και να έχουν και ήρωες γύρω-γύρω. Εντάξει, ενδεχομένως έχει κάποιο συμβολισμό για το μέλλον, κυρία Έφη, όσον αφορά τα 200 χρόνια, την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση, λένε εκείνη από ό,τι κατάλαβα, ως αφετηρία για το μέλλον. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Δεν είναι ένα, είναι 21. Και να ήταν το 21. Βάζουν ένα. Τι σημαίνει το ένα? Υπάρχει μια αντίληψη γύρω από αυτό που είδαμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει αυτό κάτι, ότι επειδή δεν καταλαβαίνω εγώ. Αυτό το γούστο έχουμε. Δεν ξέρω. Τι να σας πω, κύριε Έφη. Εγώ αναγκάστηκα και το έθεσα το θέμα.
αναγκάστηκα και το έθεσα το θέμα. Ναι. Αν και δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται άμεσα της ποιότητας ζωής των πολιτών κτλ, κτλ, αλλά άπτεται των συμβολισμών του ποιοι είμαστε, γι' αυτό το θεωρώ σημαντικό και το έθεσα το θέμα γιατί είδα ότι το Σαββατοκύριακο κλιμακώθηκε. Ακούστε με λίγο. Κλιμακώθηκε ο διάλογος για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, αν πρέπει αυτό να αλλάξει ή όχι, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα το θέμα... Όχι εσείς. Να ακούσουν αυτά που λέμε όλοι εμείς εδώ πέρα οι τηλεθεατές και να αλλάξει εδώ και τώρα. Εσείς το σχολιάσατε, το είπατε. Το σχολίασα γιατί είμαι υποχρεωμένος. Αυτά που λένε, έχουμε βγει από τα ωριά. Γιατί είναι θέμα δημόσιας συζήτησης και είμαι υποχρεωμένος να το θέσω. Από εκεί πέρα το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Τι θα κάνει η κυρία η οποία έχει την εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση να οργανώσει τις γιορτές, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Έφη, που τηλεφωνήσατε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να πω πάλι χρόνια πολλά στον Πάβη και στη Χαραλαμπία που γιορτάζουν σήμερα και στο Χαράλαμπο. Και θα σε έχουμε ξανά κοντά μας την Τετάρτη, τη Θεού θέλοντος. Την Τετάρτη, πάντα Θεού θέλοντος. Και την Παρασκευή. Η ζωή είναι, λοιπόν, ρευστή. Είναι ρευστή. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Αύριο και πάλι μαζί στις 2 για άλλο ένα ραντεβού με την επικαιρότητα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.